Πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, να ακούσουμε τα τρία τελευταία ζώδια που έχουν μείνει εδώ στην Άση. Και αμέσως μετά να περάσουμε αρχικά στη σύνδεσή μας και κατόπιν σε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα καλεσμένη που δεν έχει καμία σχέση με το χώρο της τηλεόρασης, του θεάτρου, του μοδογράφου ή του τραγουδιού. Είναι μια μανούλα που την ιστορία της θα την ακούσετε σε λίγο από την ίδια. Δεν λέω κάτι άλλο τώρα γιατί θα σας μπερδέψω, γιατί έχω αρκετά θέματα. Πάμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τους εγώκερους. Λέμε ότι η σημερινή μέρα και η αυριανή έχουν ομοιότητες. Για εσάς τους εγώκερους λοιπόν, θα έλεγα ότι είναι μία από τις σημερινή μέρα και η αυριανή από τις μέρες που φαίνεται ότι δίνεται μεγαλύτερη έμφαση σε ό,τι έχει να κάνει με οικονομικά ζητήματα. Και θα έλεγα ότι είναι από τις μέρες που θα πρέπει, αν θέλετε υποστήριξη, ή αν θέλετε βοήθεια από συνεργάτες, από ανθρώπους που μπορεί να έχετε μαζί τους κοινούς στόχους κτλ., να τη ζητήσετε, γιατί είναι πιο εύκολο να αντιλάβετε. Θεωρώ και πάλι ότι για εσάς πιο καλά φάνε τα πράγματα μέσα στο Παρασκευό-Σαββατοκύριακο, κυρίως από το βράδυ της Παρασκευής και έπειτα. Σήμερα και αύριο μπορεί να έχετε ένα μεγαλύτερο άγχος, ένα μεγαλύτερο στρεσάρισμα σε ό,τι έχει να κάνει όμως κυρίως με οικονομικά. Για τους υδροχόους, σήμερα και αύριο είναι μέρες που μπορεί οι άλλοι, γιατί εκεί πέρα εστιάζεται την προσοχή σας, τους άλλους, είτε αυτοί οι άλλοι είναι ο σύντροφος, οι συνεργάτες, οι φίλοι, να δείχνουν έτσι λίγο αποστασιοποιημένοι από κάποια πράγματα που εσείς τα βλέπετε με ένα πιο έτσι, ζεστό βλέμμα ή να φαίνονται λίγο ψυχροί. Δεν θα έλεγα να το πάρετε προσωπικά το ζήτημα, μπορεί να είναι δικά τους θέματα και αποφύγετε σήμερα το απόγευμα κυρίως τις εντάσεις, τουλάχιστον με τον σύντροφό σας ή με έναν άνθρωπο με τον οποίο έχετε μια πάρα πολύ στενή σχέση. Και για τους ιχθύς, να πούμε ότι σήμερα και αύριο είναι από τις μέρες που εστιάζεται πιο πολύ στη δουλειά, εκεί πέρα δηλαδή είναι που πρέπει να κάνετε το πρόγραμμά σας. Από την άλλη πλευρά όμως, καλό είναι, και επειδή έρχεται ένα Σαββατοκύριακο που σας υποχρεώνει με τον Άρη και τη Σελήνη στην Παρθένο, να δείτε μία σχέση, είτε ερωτική είτε μία επαγγελματική σχέση, λίγο πιο στενά, θα έλεγα ότι ίσως πρέπει να κάνετε μία δουλειά, μία προεργασία σήμερα και αύριο λοιπόν, που είναι πιο θετικές μέρες για εσάς, και να δείτε έτσι κάποια σημεία που μπορεί σε αυτή τη σχέση, τη συνεργασία να σας έχουν ταλαιπωρήσει, ώστε να είστε λίγο προετοιμασμένοι για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Αυτά λοιπόν, και αύριο θα πούμε για το weekend. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στη σύνδεσή μας. Την Παγκόσμια Οργάνωση Γιατροί του Κόσμου νομίζω ότι όλοι την γνωρίζουμε. Σήμερα όμως θα συνομιλήσουμε και θα μάθουμε τι ακριβώς κάνουν οι γιατροί του κόσμου Ελλάδας, εδώ στην Ελλάδα, πώς δημιουργήθηκε αυτός ο σύλλογος, να το πω, σωματείο. Θα μας τα πει τώρα ο πρόεδρος του οργανισμού, ο κύριος Νικήτας Κανάκης, και τι ακριβώς προσφέρει στους Έλληνες η συγκεκριμένη οργάνωση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και ευχαριστούμε για τη σύνδεση. Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως ότι τους γιατρούς του κόσμου, σαν παγκόσμια οργάνωση, τους γνωρίζουμε και έχουμε μάθει και μαθαίνουμε καθημερινά μέσα και από την τηλεόραση και από τις εφημερίδες και τα περιοδικά το έργο τους παγκόσμια. Θέλουμε όμως περισσότερες πληροφορίες για τους γιατρούς του κόσμου που βρίσκονται και προσφέρουν αφιλοκερδώς τη βοήθειά τους εδώ στην Ελλάδα. Ποιο είναι το έργο σας δηλαδή? Ναι. Ναι, ακριβώς. Είναι μια εθελοντική οργάνωση γιατρών. Ξεκίνησε πριν από 22 χρόνια με αποστολές όλο τον κόσμο, όπως σωστά αναφέρατε, αλλά πάντοτε κρατώντας ένα μάτι στην Ελλάδα, στους πιο φτωχούς που βρίσκονταν εδώ. Είτε αυτοί ήταν μετανάστες, είτε ήταν πρόσφυγες, είτε Έλληνες. Και μάλιστα το τελευταίο διάστημα, λόγω και της κρίσης, η έμφαση την οποία δίνουμε είναι πια στους Έλληνες ασθενείς μας, σε ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας, δεν βρίσκουν εύκολα γιατρούς, δεν μπορούν να αγοράσουν φάρμακα και δυστυχώς πολλές φορές δεν μπορούν να πάρουν τρόφιμα. Θα έλεγα ότι επιστρέφουμε στην Ελλάδα μετά από 22 χρόνια. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο πολυιατρείο? Πού σας βρίσκουνε? Ναι, υπάρχει το σύστημα των ανοιχτών πολυιατρίων, όπου είναι ένας χώρος όπου άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας, ανασφάλιστοι δηλαδή, μπορούν να έχουν δωρεάν γιατρό και δωρεάν φάρμακα. Είναι 4 αυτά τα πολυιατρία. Είναι το κεντρικό που είναι στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Σαφούς, κοντά στην Ομόνοια. Είναι στο Πέραμα, από όπου τώρα μιλάμε. Είναι στη Θεσσαλονίκη και στα Χανιά. Όπου εδώ βλέπουμε τους ασθενείς μας, πρέπει να σας πω ότι φέτος μόνο έχουμε περίπου 30.000 ασθενείς. Ένας πολύ μεγάλος πια αριθμός.
όπου κυρίως είναι τι ασθενείς, γιατί ας πούμε αναφέρατε προηγουμένως κόσμο που είναι ανασφάλιστος πια, γιατί μπορεί να είναι άνεργοι, μπορεί να έχουν να βρουν δουλειά πάρα πολλά χρόνια και να ρωτιέμαι, αυτός ο κόσμος που μπορεί να έχει και παιδάκια, τα εμβόλια τους, πού τα κάνουν, γιατί όλα αυτά στοιχίζουν. Από τον γιατρό. Βεβαίως, θέσατε ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο είναι τα παιδιά, το οποίο είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Όχι, και το θέμα των εμβολιασμών είναι επίσης πολύ σοβαρό, διότι έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και μέσα από την εκπομπή μας, αλλά και παντού, από τους παιδίατρους να λένε το πόσο σημαντικό είναι να εμβολιάζουμε τα παιδιά μας. Ακριβώς. Και θέτεται ένα πολύ σοβαρό θέμα, διότι δυστυχώς στην Ελλάδα, αν ένα παιδί, οι γονείς του είναι ανασφάλιστοι, δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας, τα παιδιά μένουν ανεμβολίαστα. Με πολύ σοβαρές συνέπειες και για τα παιδιά και για τη δημόσια υγεία. Για τη δημόσια αυτό υγεία, είναι και μια λοιπόν, από τις προτεραιότητες μας εδώ. Να είχε φροντιστεί αυτό το κομμάτι που αφορά καθαρά των εμβολιασμών, λέω εγώ, των παιδιών, από το κράτος, ακόμα θα έπρεπε, αλλά δεν γίνεται. Γιατί? Βεβαίως, θα έπρεπε. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι δεν έχει γίνει κοινός τόπος και στην Ελλάδα ότι η πρόσβαση στο σύστημα υγείας είναι ένα δημόσιο αγαθό, το οποίο δεν είναι, αν θέλετε, κάτι που είναι ένα δικαίωμα. Δεν είναι κάτι κάποιος που πρέπει να το κατακτήσει, έπρεπε να είναι αυτονόητο. Εμείς, η δική μας η δουλειά, γιατί ο γιατρός είναι ένα καταφύγιο για τους φτωχούς ανθρώπους, προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε σε αυτούς που δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη, για παράδειγμα τα παιδιά που δεν μπορούν να αγοράσουν εμβόλια, οι γονείς δεν μπορούν να πάνε στον παιδίατρο, και αυτό γίνεται με τη βοήθεια του κόσμου, των απλών ανθρώπων που σας παρακολουθούν και οι οποίοι μας βοηθούν, και βεβαίως με φάρμακα τα οποία πάλι ο κόσμος μας δίνει, από τα φάρμακα που περισσεύουν στο σπίτι, από αυτά που είναι το υστέρημά μας. Έτσι λειτουργούν, αν θέλετε, συνολικά τα ιατρία και όχι μόνο στο θέμα των εμβολιασμών. Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Με πολύ εθελοντική δουλειά και με προσφορά από τον κόσμο. Οι εταιρείες, οι μεγάλες εταιρείες, φαρμακευτικές εταιρείες, σας προσφέρουν κάποια φάρμακα. Θέλω να πω, υπάρχουν κάποια φάρμακα που δεν είναι και ακριβά. Υπάρχουν και άλλα που είναι πάρα πολύ ακριβά. Ναι. Εσείς πώς μαζεύετε όλα αυτά τα φάρμακα που θα έπρεπε? Μάλιστα. Μάλιστα. Κοιτάξτε, με δύο τρόπους. Απευθυνόμαστε βέβαια σε εταιρείες, αλλά κυρίως ο βασικός χορηγός μας είναι οι απλοί άνθρωποι. Λέγαμε για παράδειγμα για τα φάρμακα, ότι τα φάρμακα που περισσεύουν στο σπίτι και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και βεβαίως δεν έχουν λήξει, εμείς τα χρησιμοποιούμε για να τα δώσουμε σε αυτούς που δεν έχουν πρόσβαση. Η ανταπόκριση του κόσμου είναι συγκινητική, πρέπει να σας πω. Και έτσι μπορούμε και καλύπτουμε τους χιλιάδες ασθενείς μας. Πού σας βρίσκουνε, πείτε μας και μας κάπου. Αν θέλει κάποιος να επικοινωνήσει μέσα σας για το οποιοδήποτε, είτε θέλει να δώσει χρήματα, είτε θέλει να δώσει φάρμακα, πού σας βρίσκει? Υπάρχει ένα τηλέφωνο, το 3213150, το οποίο λειτουργεί όλο το 24ωρο, στο οποίο κανένας μπορεί να πάρει συγκεκριμένες πληροφορίες για πράγματα που χρειαζόμαστε. Και μπορεί να βρει τους γιατρούς του κόσμου στα επαραρτήματα, τα οποία είναι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Καβάλα, στα Χανιά, στο Πέραμα που σας λέω τώρα. Και μέσω του τηλεφώνου αυτού μπορεί κανένας να πάρει πιο συγκεκριμένες οδηγίες πώς μπορεί να βοηθήσει. Απλά να σημειώσω ότι πλέον για τους Έλληνες ασθενείς μας χρειαζόμαστε και βασικά τρόφιμα τα οποία λείπουν. Μακαρόνια, ρύζι, γάλα, παιδικό γάλα, βρεφικές τροφές, που είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Τι να σας πω τώρα, κι εγώ μένω λίγο άφωνη, γιατί δεν μπορούσα να φανταστώ, ας πούμε, σε μια οργάνωση όπως είναι Γιατροί του Κόσμου. Δεν μου πάει το μυαλό, δεν μου πήγαινε, κακώς δεν μου πήγαινε, ότι θα, εκτός από φάρμακα και ιατρική περίθαλψη, θα ζητούσε ο κόσμος βοήθεια και σε τρόφιμα, γάλα, δηλαδή. Ελένη, εγώ θέλω να ρωτήσω, οι άνθρωποι που μπορεί να έχουν ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και που πιθανώς να χρειάζονται μία επέμβαση ή θα πρέπει να νοσηλευτούν για κάποιες ημέρες για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, πού νοσηλεύονται, πού γίνονται, εσείς κάνετε επεμβάσεις, γίνονται δηλαδή ενώ... Όχι, το ιατρείο καταρχήν λειτουργούν σαν ένας πρωτοβάθμιος χώρος περίθαλψης. Καλύπτουμε τα πολύ βασικά, τα οποία είναι και το μεγαλύτερο όγκος. Ναι. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας για να μπουν μέσω της βοήθειας των κοινωνικών μας υπηρεσιών και σε συνεννόηση με τα νοσοκομεία. Παραμένει πάντως ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δεν λύνεται εύκολα. Επιτρέψτε μου όμως να πω, επειδή αναφέρετε πριν ότι δεν το φανταζόσασταν, πρέπει να σας πω ότι ούτε εμείς το φανταζόμασταν. Και για μας είναι ένα σοκαριστικό γεγονός Έλληνες να έρχονται και να ζητάνε τρόφιμα. Από τη δικιά σας οργάνωση, απαλού το φανταζόμουν. Όχι, όχι. Από συγκεκριμένη οργάνωση, ναι, που ασχολείται με την ιατρική περίθαλψη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Βεβαίως και το φαντάζομαι εδώ, ζω και βλέπω τι γίνεται γύρω μου. Αλλά
σε μια οργάνωση που ασχολείται με ιατρική περίθαλψη και ιατρική βοήθεια, δεν φαντάζεσαι ότι δηλαδή. Mm-hmm. Αλλά θα μου πεις. Δεν μου λέτε πόσοι γιατροί αυτή τη στιγμή. Ξέρετε, μας προέκυψε ανάγκη. Ναι. Ναι. Έχουμε λίγο την καθυστέρηση γιατί είμαστε με κύκλωμα δορυφορικό και δεν μιλάμε απευθείας. Θέλει λίγο χρόνο αναμονής. Α, σας ζητώ συγγνώμη. Όχι, και εγώ. Έλεγα ότι και για μας είναι ένα καινούριο γεγονός, αλλά όταν έρχονται οι ασθενείς σου και σου λένε ότι, ξέρετε, μου λέτε να πάρω τα φάρμακα μετά το φαγητό, αλλά εγώ δεν έχω να φάω, οφείλεις να κάνεις κάτι. Mm-hmm. Και για μας είναι ένα καινούριο πράγμα αυτό. Έχετε δίκιο. Πόσοι γιατροί εθελοντές είναι κοντά σας και σε τι ειδικότητες? Είναι περίπου ένα δίκτυο 600 εθελοντών γιατρών, αλλά βεβαίως και ανθρώπων άλλων που δεν είναι γιατροί, οι οποίοι είναι πολύ σημαντική η βοήθειά τους. Για παράδειγμα, να ταξινομήσουν τα φάρμακα, να τα ξεχωρίσουν, να βοηθήσουν στην υποστήριξη αυτής της προσπάθειας. Τώρα, όσον αφορά τις ειδικότητες, καλύπτουμε σχεδόν το σύνολο των ειδικοτήτων χάρη των εθελοντών γιατρών. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να δείξουμε και έναν αριθμό λογαριασμού για όσους θέλουν να βοηθήσουν. Ας δούμε λίγο τον αριθμό. Είναι λογαριασμός της Εθνικής Τράπεζας 141-29-61-12-17. Το βλέπετε ήδη, όπως βλέπετε και το IBAN, το οποίο μπορείτε και να σημειώσετε. Και να ξαναδούμε άλλη μια φορά και το τηλέφωνο, στο οποίο μπορείτε να πάρετε όποιες πληροφορίες χρειάζεστε. Είναι το 210-32-13-150. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κανάκη, και συγχαρητήρια σε όλους εσάς που βοηθάτε μέσα από αυτήν την οργάνωση. Μπράβο σας. Να είστε καλά. Οφείλουμε να το κάνουμε. Ξέρετε, ο γιατρός, αυτή είναι η δουλειά του. Ναι. Έχετε δίκιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Κατάλαβες, Άσημο? Σημεία των καιρών. Τα σημεία των καιρών. Λοιπόν, πάμε τώρα από την άλλη πλευρά και πάμε να γνωρίσουμε μία μανούλα. Και θα μου πείτε βέβαια, σήμερα γιατί γνωρίζουμε μία μανούλα? Γεια σας. Πρώτον, διότι σε μία εκπομπή σαν τη δικιά μας δεν μπορούμε να είμαστε μακριά από τις μαμάδες και προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται. Και γιατί προσπαθούμε μέσα από την εκπομπή να παρουσιάζουμε αληθινές ιστορίες, οι οποίες όμως πολλές φορές μπορεί λίγο να μας τρομάζουν, να μας στεναχωρούν, που όμως τις περισσότερες φορές έχουν μια ευτυχή κατάληξη, ένα θετικό μήνυμα, ότι στη ζωή δεν πρέπει ούτε να απογοητευόμαστε εύκολα, ούτε να τρομάζουμε, πρέπει να πολεμάμε. Αυτό ούτως ή άλλως μάθαμε από μικρή να κάνουμε και έτσι πρέπει να συνεχίζουμε να είμαστε. Και πολλές φορές, μέσα από δυνατές μάχες, έχουμε πολύ ευχάριστα αποτελέσματα. Πολύ ευτυχισμένη κατάληξη. Η Μαρία Λουκάκη, λοιπόν, που είναι σήμερα κοντά μας. Και καλώς μας ήρθες, Μαρία μου. Και καλώς σας βρήκα. Είναι σήμερα εδώ για να μας πει τη δικιά της ιστορία. Μανούλα. Μανούλα. Τριών παιδιών. Ακριβώς. Ηλικίες. Η Έλση είναι 17, ο Νέστορας ο γιος μου 14 και ο Κωνσταντίνος μου είναι 11. Και ο Κωνσταντίνος είναι ένα παιδί το οποίο είναι ένας πολύ καλός κολυμβητής, ασχολείται και με το θέατρο. Ναι. Με τι άλλα πράγματα? Είναι ένα καταπληκτικό αγόρι, 11χρονο, με το σχολείο του, με τα μαθήματά του, με τα ιδιαίτερα μαθήματά του, γιατί χρειάζεται μια βοήθεια παραπάνω. Πρέπει να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος γεννήθηκε με σύνδρομο Down. Αυτό δεν τον έχει σταματήσει από τις δραστηριότητες που κάνουν τα άλλα παιδιά, ούτε από τη ζωή που έχουν τα άλλα παιδιά. Είναι για μας ο άγγελός μας, είναι το κάτι άλλο στη ζωή μας. Φαντάζομαι όμως ότι όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία, ναι, και για σας, ήταν, πώς να το πω, ήταν δύσκολη. Δεν το περιμένατε καταρχήν? Σίγουρα. Να πούμε, όταν έμεινες έγκυος, δεν ήξερες, είχες κάνει, ναι, σχετικές εξετάσεις. Ναι, ναι. Δεν είχε φανεί κάπου ότι ο μικρούλης... Θα υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Βεβαίως. Ναι. Πάμε να δούμε το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει και, ναι, μας τα λες. Και αμέσως μετά να πούμε στην κουβέντα. Γιατί πάντα εγώ εκεί μένω, γιατί εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Ότι μπορεί πολλές φορές να χάνουμε τη δύναμη μας. Τα πόδια μας να τρέμουν, να λένε αυτό εγώ τώρα μπορώ να αντιμετωπίσω και πώς. Να όμως... που όλα με προσπάθεια, με αγάπη, με κουράγιο, με δύναμη και με πίστη,
Όλα και γίνονται. Δύναμη, και όλα γίνονται. Και θέληση. Να το δούμε. Μπορούσα κι εγώ στο μικρό σου πλανήτη. Αν ζητούσες να έρθω, να μη σε έχει λύπη. Είναι φορές που η ζωή παίζει περίεργα παιχνίδια. Από αυτά τα παιχνίδια που σε κάνουν πιο δυνατό, σε κάνουν να μαθαίνεις να μάχεσαι για να βγαίνεις μόνο και πάντα νικητής. Η Μαρία Λουκάκη, έχοντας ήδη δύο παιδιά, αποκτά και ένα τρίτο για να κλείσει τον κύκλο της ευτυχισμένης οικογένειάς της. Υπολογίζαμε ότι είχαμε κλείσει σαν οικογένεια με το ζευγαράκι που είχαμε στην αρχή, το αγόρι και το κορίτσι. Έτυχε όμως ο Κωνσταντίνος, τον περιμέναμε. Γεννήθηκε το 2000, τον Οκτώβριο. Εντάξει, δεν περιμέναμε ότι θα υπήρχε η διαφορετικότητά του που γεννήθηκε με σύνδρομο Down. Ήταν μια μεγάλη έκπληξη για μας στην αρχή. Ο πρώτος καιρός ήταν πολύ δύσκολος. Η παρουσίαση ήταν άσχημη. Το πώς μας το παρουσιάσαν ήταν άσχημο. Αν είχε γίνει πιο κομψά, αν είχε γίνει πιο γλυκά, δεν θα ήταν τόσο επώδυνο στην αρχή να το δεχτούμε όπως μας το παρουσιάσανε. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις, λέει. Όχι όμως και η σωστή αξιολόγησή τους, τονίζει. Ο Κωνσταντίνος μόλις έχει έρθει στη ζωή. Στη ζωή της, στη ζωή όλης της οικογένειας. Αναθεωρείς πολλά πράγματα. Εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνεις ότι τα προβλήματα των άλλων δεν είναι μόνο για τους άλλους. Κάποια στιγμή χτυπάνε και την πόρτα τη δική σου. Και πρέπει να είσαι προετοιμασμένος να τα δεχτείς. Από την πρώτη μέρα καταλαβαίνει ότι πρέπει να μάχεται για την αξιοπρέπεια της ίδιας και του παιδιού της. Όταν ο καθηγητής που έχει ένα κύρος μέσα στο ιδιωτικό νοσοκομείο θέλει να έχει και την συνείδησή του ήσυχη. Οπότε σου λέει μη στεναχωριέσαι, εντάξει, θα σου βρω εγώ ένα ίδρυμα, θα το αφήσεις και οκ, πάμε παρακάτω. Πολλοί πείθονται. Λες και από τη βαλίτσα σου, ξέρω εγώ, περίσσευε, θα την πας εκεί και θα πας στο σπίτι και θα είσαι μια χαρά μετά. Θα υπάρχει σαν άνθρωπος. Μα το παιδί μου το επέλεξα εγώ να το φέρω στον κόσμο. Δεν μου είπε εκείνο να το φέρω, δεν μου ζήτησε. Είναι κομμάτι του εαυτού μου. Θα έκλεινα εγώ ένα κομμάτι του εαυτού μου κάπου και μετά εγώ θα ζούσα σαν άνθρωπος. Όλη η οικογένεια γίνεται μια γροθιά για τον Κωνσταντίνο της. Υπάρχει δύναμη, υπάρχει θέληση και αυτό μας το έχει αποδείξει και ο Κωνσταντίνος. Υπάρχουν τα άλλα δύο παιδιά που δεν το ξεχνάμε, σαν μια γροθιά και οι πέντε για τον Κωνσταντίνο. Έχουμε βάλει σκοπό της ζωής μας, τι καλό θα παίρνουμε από αυτό το παιδί αυτό, πάμε παρακάτω. Δείξε μου τον τρόπο κι αν θέλει κι άλλο κόπο, εγώ θα προσπαθώ. Είναι γλυκός, είναι πονηρός, είναι περήφανος, μας λέει, για τον 11χρονο γιο της. Μεγάλωσε ένα παιδάκι φυσιολογικό. Τι να πω, αυτό το παιδί είναι μια ευτυχία, είναι μια χαρά. Δεν υπάρχουν στιγμές που να μην μας κάνει ευτυχισμένους. Ο Κωνσταντίνος είναι μαθητής, αθλητής, παίζει όπως τα παιδιά της ηλικίας, του πάει σινεμά και θέατρο, συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες της οικογένειας. Προχτές ήρθα από τη δουλειά και με περίμενε με ένα γράμμα. Και μου έγραφε, μαμά, σ' αγαπώ πολύ, ο γιος σου πάντα Κωνσταντίνος. Γλύκας είναι ο Κωνσταντίνος. Ο μικρός μας πρίγκιπας. Αυτά που λες στο βίντεο βέβαια, όσον αφορά τη στιγμή που γέννησες, γιατί είπαμε ότι είχες κάνει τις εξετάσεις, καταρχήν ήσουν μικρή. Ναι. Και το λέω αυτό γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι, όπως το σύνδρομο Down, ότι συνήθως πρέπει να το κοιτάζει ηλικίες. Μια μεγαλύτερη γυναίκα. Μύθος. Δεν είναι αλήθεια. Ναι. Εγώ ήμουν στην ηλικία των 30. Δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, μια ένδειξη, κάτι. Έτυχε. Είχες κάνει ήδη δύο παιδάκια. Έτυχε. Δύο παιδιά, ναι. Έτυχε. Έκανες λοιπόν τις κανονικές σου εξετάσεις αυτές που κάνουμε όλοι, που μας προτείνουν. Δεν σου πρότεινα να κάνεις κάποια άλλη εξέταση, φαντάζομαι, εννοείς αμυοπαρακέντηση. Όχι, ο γιατρός πρότεινε να μην προχωρήσουμε. Ναι, ήσουν πολύ μικρή, δεν δίνουν αμυοπαρακέντηση, νομίζω. Δεν προτείνουν κάτω από τα 35. Ήταν 499 γερά και ένα με σύνδρομο Down. Πετύχαμε το καλύτερο. Το καλύτερο, όντως, δεν το λέω ειρωνικά, το λέω το καλύτερο. Θα σας πω κάτι, κυρία Μενεγάκη, τα φυσιολογικά παιδιά, εντός εισαγωγικών, έτσι, τα γερά παιδιά είναι ιδανικά να τα μεγαλώσουμε, όσο καλύτερα εμείς θεωρούμε σαν γονείς ότι πρέπει να τα μεγαλώσουμε, και μετά να ανοίξουν τα φτερά τους, να τραβήξουν το δρόμο τους. Ο Κωνσταντίνος είναι δώρο Θεού.
επέλεξε εμένα και μου τον έστειλε δώρο. Το πιστεύω ειλικρινά. Είναι ένα παιδί δώρο Θεού για την οικογένειά μας, για το σπίτι μας και για τα αδέρφια του ακόμα. Τα έχει βοηθήσει και εκείνα να γίνουν ακόμα καλύτερα, καλύτεροι άνθρωποι, όλους μας. Τα παιδάκια σου, τα οποία ήταν μικρά όταν γεννήθηκε, ναι, ο Κωνσταντίνος και αυτά, έτσι, ήταν το ένα τεσσάρων και το τριών άλλο. Και, ναι, τριών και ενός. Ναι. Σε πολύ τρυφερές ηλικίες. Σε πολύ τρυφερές ηλικίες. Τους μίλησες για την ιδιαιτερότητα του καινούργιου μωρού που ήρθε στο σπίτι? Το περιμένανε πάρα πολύ. Το περιμένανε, αλλά έπρεπε εδώ να εξηγήσεις κάποια άλλα πράγματα. Τα άφησες για αργότερα? Όχι, όχι, όχι. Τα πράγματα τα λέμε πάντοτε όπως έχουν, από την πρώτη στιγμή. Είναι ένας αδερφούλης που θα έχει μια διαφορετικότητα και εμείς θα τον αγαπάμε για αυτό που είναι. Και θα παλεύουμε κάθε πράγμα που θα πετυχαίνει ο Κωνσταντίνος, θα χαιρόμαστε όλοι μαζί και θα πηγαίνουμε στο επόμενο. Είναι στόχος όλης της οικογένειας τα βήματα προόδου του Κωνσταντίνου. Έχασες ποτέ το κουράγιο σου? Το κουράγιο μου όχι. Κάποιες φορές ναι, εκνευρίστηκα, θύμωσα, τσαντίστηκα, γιατί για αυτά τα παιδιά δεν είναι τίποτα ανοιχτό. Τίποτα. Έτσι να. Μεγαλώνεις ένα παιδί, το πας στο σχολείο, τελειώνει το δημοτικό, το πας στο γυμνάσιο, υπάρχει μια ροή, είναι όλα φυσιολογικά. Για ένα παιδί με ιδιαιτερότητα, το πόσο πρέπει να προσπαθήσεις για αυτονόητα πράγματα. Όπως? Για την υγεία του υπάρχει ρατσισμός. Γιατί, συγγνώμη ένα-ένα για να το καταλαβαίνω. Για την να υγεία το του γιατί υπάρχει ρατσισμός? Παραδείγματος χάρη χειρουργήθηκε ο Κωνσταντίνος. Mm. Σαν γονείς είμαστε και θελοντές στο χορέμιο για το σύνδρομο Down και καρδιοπάθεια, γιατί πολλές φορές το σύνδρομο Down έχει αντίκτυπο και την καρδιοπάθεια. Ο Κωνσταντίνος έκανε το πρώτο χειρουργείο εδώ στην Ελλάδα, ιδιωτικά, σε μεγάλο καρδιοχειρουργικό κέντρο. Δεν αντιμετωπίστηκε σωστά, όπως θα έπρεπε. Ήταν ένα παιδί με σύνδρομο Down. Δεν ήταν ένα παιδί όπως τα άλλα. Υπήρχε ρατσισμός, η μάνα το καταλαβαίνει. Κάποια στιγμή μου είπαν ότι έγινε κάποιο λάθος, κάποια λάθος διάγνωση, η υγεία του χειροτέρευε. Και μόνη μου ειλικρινά βρήκα λύσεις και το παιδί χειρουργήθηκε στην Αγγλία, δεύτερη φορά. Να σας πω ότι καμία σχέση με την πραγματικότητα που βίωσα εδώ πέρα. Το κάτι άλλο. Εκεί του παίζανε δύο κουκλοθέατρο, να σας πω απλά πράγματα, και ο άλλος του μούδιαζε το χεράκι για να του πάρει αίμα. Και ο ίδιος ο καρδιοχειρούργος που τον χειρούργησε ήταν τις άλλες μέρες συνέχεια μαζί του και παρακολούθησε την εξέλιξη της υγείας του. Πράγματα για αυτούς ήταν κάτι το συνηθισμένο, δεν ήταν κάτι το που το κάνανε πρώτη φορά. Για μένα ήταν κάτι που αυτή τη στιγμή μετά από 11 χρόνια θέλω να το πω, θέλω να το ομολογήσω πόσο πολύ μου φάνηκε η διαφορά. Να πούμε μετά για το σχολείο. Για το σχολείο. Για το σχολείο. Πηγαίνει στο ίδιο σχολείο με τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια του ή πηγαίνει σε κάποιο ειδικό σχολείο? Το 2000 βγήκε ένας νόμος που έλεγε για μια ισότιμη συνεκπαίδευση. Δηλαδή θα μπορούσαν κάποια παιδιά με ιδιαιτερότητες, όταν περνάγανε και από κάποια επιτροπή, τότε λεγόταν ΕΚΔΑΗ, τώρα λέγεται ΚΕΔΗ, και εγκρίναν ότι αυτό το παιδί μπορεί να σταθεί σε ένα κανονικό δημόσιο σχολείο, να παρακολουθήσει εκεί. Αυτό επιδίωξα και εγώ με τον Κωνσταντίνο. Όχι τυχαία, γιατί είχε μπει και σε ένα πρόγραμμα από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ο Κωνσταντίνος και οι ψυχολόγοι και εκπαιδευτικοί είχαν αποφανθεί ότι το παιδί αυτό αξίζει να παρακολουθεί σε ένα κανονικό σχολείο. Βέβαια δεν μπορεί μόνος του να σταθεί σε ένα σχολείο. Θέλει μια παράλληλη στήριξη. Παράλληλη στήριξη σημαίνει έναν συνοδό ειδικό εκπαιδευτικό που να ακολουθεί αυτό το παιδί στην τάξη, να τα λένε μυστικά την ώρα που όλη η τάξη κάνει το μάθημα, σε κάποιες δυσκολίες να αποτραβιούνται, να κάνουν τα δικά τους μαθήματα. Ναι, αλλά πώς αντιμετωπίζουν τα άλλα παιδιά? Γιατί τα παιδιά, ξέρεις, δεν είναι όπως οι μεγάλοι που έχουν την ωριμότητα, ναι, και ξέρουν, ναι, πώς αντιμετωπίζονται κάποια πράγματα. Ναι. Τα παιδάκια. Ξέρεις πώς είναι τα παιδάκια. Βεβαίως, τα παιδιά. Άρα φαντάζομαι ότι αυτό το τμήμα είναι του δύσκολο περιβάλλον για παιδιά. Το λέω σαν μητέρα ότι είναι ένα τμήμα που θα πάνε όλα τα παιδιά μπροστά, θα ακούσουμε για το κάθε παιδί το καλύτερο. Έχουν βοηθηθεί και τα παιδιά από τον Κωνσταντίνο, έχουν μάθει από την διαφορετικότητα και πώς να την αντιμετωπίζουν, πώς να του δίνουν το χρόνο του, πώς να του δίνουν την μπάλα να συμμετέχει και αυτό στο παιχνίδι, πώς να του δίνουν, πώς να τον επιβραβεύουν, γιατί ο Κωνσταντίνος είναι ένα παιδί που μπορεί να κάνει κάτι απλό, αλλά θέλει την επιβράβευσή του. Θα είναι σε δημόσιο σχολείο. Σε δημόσιο σχολείο, στη γειτονιά στο σχολείο. Και τα τρία και παιδιά. Τα τρία παιδιά, ναι. Και τα τρία παιδιά. Στόχος μου αυτός ήταν.
Αλλά μην νομίζετε όπως το συζητάμε τώρα έτσι απλά, ότι έτσι απλά θα μπορούσα να πάρω εγώ μία παράλληλη στήριξη, μία βεβαίωση για να πάει ο Κωνσταντίνος σε ένα κανονικό σχολείο. Λοιπόν, επειδή πρέπει να περάσω τη διαφημίση, θα επιστρέψω σε αυτό. Ναι. Θέλω να μας βοηθήσεις να μας πεις τις διαφορές ενός παιδιού που έχει σύνδρομο Down με ενός παιδιού που δεν έχει. Δηλαδή, γιατί έτσι όπως. Δηλαδή, έτσι όπως μου περιγράφεις τη ζωή σας με τον Κωνσταντίνο, αν εξαιρέσεις κάποιες μικροδυσκολίες μπορεί να υπάρχουν, το παιδί ακολουθεί ένα πρόγραμμα, εκτός αν είναι η δικιά σου πίστη και κυνήγη και αφοσίωση που έχεις δώσει, που έχει κάνει να καταφέρει ο Κωνσταντίνος σήμερα να κάνει αυτά που κάνουν και τα υπόλοιπα παιδάκια της ηλικίας του και τα αδέρφια του. Πάμε σε διαφημίσεις. Ωραία.